Γιώργο, θα μας συστήσεις τη φίλη σου. Εδώ δεν είναι η καλύτερη μου φίλη, είναι η Νάιρα. Ένα κοίτα, εδώ είναι 20 μηνών αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι το πιο αγαπημένο μου πλάσμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι ήσυχο, έτσι. Ναι, είναι πολύ ήσυχο. Από ό,τι βλέπετε και με τον κόσμο είναι καλό. Δεν θα μας ορμήξει. Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Είναι πολύ καλή. Σε αυτό οφείλεται και σε έναν άνθρωπο που την έχει εκπαιδεύσει και τη φροντίζει καθημερινό σχεδόν, στον κύριο Παναγιώτη Μπουρτζουκλή. Τον ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή, γιατί χωρίς αυτόν, αυτό το σκυλί δεν θα ήταν σε αυτή τη φάση που είναι αυτή τη στιγμή. Πώς περνάει η μέρα με το σκυλί και πώς είναι στο μυαλό ενός ανθρώπου αυτό που λέμε είναι πολύ καλό σύντροφος ένα σκυλί. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ καλό σύντροφος, σου δίνει πολλά συναισθήματα, σου δίνει πολύ αγάπη χωρίς να περιμένει τίποτα από σένα. Περιμένει ένα σου χάδι, ένα νεύμα και αυτή είναι η μεγαλύτερη της χαρά. Αλλά η καθημερινότητα δεν είναι τόσο εύκολη. Υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχει ευθύνη, ξέροντας ότι έχοντας ένα σκυλί, ένα σύντροφο, χρειάζεσαι 10 με 15 χρόνια να είναι σε πάντα μαζί του. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι αυθαίρετο. Ζει μαζί σου, ζει μέσα στο σπίτι, έχει την ενέργειά του. Χρειάζεται την καθημερινή του βόλτα, τη φροντίδα του. Υπάρχουν και κάποια έξοδα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτείς λίγο όταν προσπαθείς να αποκτήσεις ένα σύντροφο. Καταλαβαίνει, νιώθει τη χαρά σου όταν έχεις νίκες, την στεναχώρια σου όταν έχεις ήττες στο ποδόσφαιρο. Τα αντιλαμβάνεται με κάποιο τρόπο? Καταλαβαίνω, ναι, τα αντιλαμβάνεται και γενικά την καθημερινότητα. Είμαστε μόνοι μας εδώ, ζούμε μαζί. Είμαστε σχεδόν όλες τις ώρες μαζί. Οπότε έχει ψυχή, έχει συνέστημα, οπότε καταλαβαίνει τα πάντα. Εκεί προσπαθεί είτε να μου κάνει και εμένα χαρούμενο, είτε και εγώ βγαίνοντας μια βόλτα μαζί της, περπατώντας εδώ γύρω-γύρω στο δάσος, ηρεμώ. Ίσως είναι και ένας τρόπος για να εκτονώνομαι και να ηρεμώ από την καθημερινότητά μου. Όταν φεύγεις για ταξίδια, πώς το λες? Όταν φεύγω για ταξίδια ήταν ένα θέμα εξ αρχής, γι' αυτό δεν είχα αποκτήσει νωρίτερα σκύλο. Και όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που προανέφερα είναι ο κύριος υπεύθυνος που το σκυλί είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Και τώρα πώς είναι η μέρα, ας πούμε, φαγητό, βόλτα στο πάρκο? Είναι πριν την προπόνηση, θα ξυπνήσουμε σίγουρα μισή ώρα νωρίτερα, θα πάμε τη βόλτα μας εδώ πιο πάνω στο δάσος, θα φροντίσουμε, μετά θα έρθουμε, θα ταΐσουμε την Νάιρα, θα τη βάλουμε τα απαραίτητα, νερό, λιχουδιές, όλα αυτά, θα έρθουμε στην προπόνηση, από εκεί και πέρα μετά την προπόνηση πάλι θα έρθουμε, θα παίξουμε λίγο, το μεσημέρι ή το απόγευμα θα ξαναβγούμε τη βόλτα της ώστε να εκτονωθεί και να περάσει και αυτή καλά και να είναι χαρούμενη. Το βράδυ πάλι λίγο παιχνίδι και έτσι η μέρα μας με την Νάιρα έχει κλείσει. Ιδανικά θα έλεγα. Δεν την άλλαζε με τίποτα όπως ακούω να μιλάς? Νομίζω ναι, πλέον ότι μετά από τόσο καιρό που είμαστε μαζί δεν την αλλάζουμε τίποτα. Και φοβάμαι ότι όταν πάθει κάτι θα είμαι σε μεγάλη θλίψη. Κήπεδο την παίρνεις καθόλου, την έχεις πάει στον Αστέρα? Όχι, δεν την έχουμε φέρει καθόλου εκεί. Εντάξει, σίγουρα και υποχρεώσει εκεί είναι μεγάλες. Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν θα είναι πιο χαλαρό το πρόγραμμα θα έρθει να παίξει τουλάχιστον, γιατί όσα παιδιά την έχουν γνωρίσει, αρκετοί συμπαίκτες έχουν πει τα καλύτερα, οπότε νομίζω ότι θέλουν και αυτοί μαζί τους. Τι έφαγε ο Ζαμπών? Καλοπούλα, είμαστε και fit, είμαστε full fit. Καπνιστή, βραστή. Βραστή, γιατί δεν μας αρέσει καπνιστή. Συνήθως τρώει την τροφή της, που είναι απαραίτητη για τα σκυλιά. Όταν άλλο τι επιτρέπεται από αυτά, δεν τρώει τα πάντα, έτσι, δεν επιτρέπεται? Σίγουρα δεν επιτρέπεται τα πάντα, νομίζω ότι η στερεά τροφή είναι ό,τι καλύτερο, έχει τις βιταμίνες που χρειάζεται καθημερινά για το τρίχωμά της, για να αναπτυχθεί ανάλογα. Έτσι πρέπει να τρώει στερεά τροφή, εμείς προτιμούμε μια τροφή τη Happy Dog, η οποία εδώ και ένα χρόνο τώρα μας έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πλήρης υγιής στο σκυλί και βλέπετε ότι και το τρίχωμά του. Από εκεί και πέρα, όταν τρως, σίγουρα και αυτή ζηλεύει, θέλει μια λιχουδιά. Έτσι και εμείς εδώ μαζί μπορούμε να φάμε κάτι, αλλά όχι πάντα σε πλαίσια που επιτρέπεται. Κώστα, σύστησέ μας τη φίλη σου. Εδώ είναι η Άρια, το κορίτσι μου. Είναι 7 μηνών, λαμπραντόρ. Πολύ όμορφη, βλέπουμε. Και πολύ ανήσυχη. Και πολύ ανήσυχη, ναι. Βλέπει εδώ τις φίλες της. Πώς είναι η παρέα με το σκυλί? Σου γεμίζει τη μέρα? Εννοείται ότι μου γεμίζει τη μέρα.
γυρνάω σπίτι σαν να έχω ένα δικό μου άνθρωπο είναι. Βέβαια χρειάζεται χρόνο και αυτό, είναι σαν ένα παιδάκι μικρό. Χρειάζεται αφοσίωση, να την προσέχεις. Και νομίζω ότι όσο την αγαπάς, τόσο πιο πολύ σου δείχνει αγάπη και αυτήν. Πώς το πήρες απόφαση? Απόφαση, εδώ ο νονός του παιδιού, ο Γιώργος, αυτός μας κανόνισε και πήραμε το σκυλάκι, το ήθελα από καιρό, πάρα πολύ καιρό. Και έτσι το πήραμε. Συνέχεια μαζί, κοιμάστε μαζί? Όχι, δεν κοιμόμαστε μαζί, αλλά στο σπίτι μέσα κανονικά, σαν δικό της. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά λόγω αγάπης περισσότερο με μια ερασιτεχνική εκτροφή σκύλων και μια υποτυπώδη εκπαίδευση. Πώς ξεκίνησε αυτό? Από μικρός είχα έρωτα με τα ζώα και περισσότερο με τα σκυλιά, κατόπιν με κάποια σεμινάρια εκπαίδευσης και επέκτησα κάποιες γνώσεις για να παίζουμε εδώ με τα παιδιά μεταξύ μας. Πώς γίνεται να εκπαιδεύσει? Ακούμε συνέχεια εκπαιδευτεί σκύλων. Πώς γίνεται το σκυλί να καταλάβει? Μας φαίνεται λίγο περίεργο όσοι είμαστε απ' έξω από το χώρο. Οι εκπαιδευτές σκύλων σίγουρα επαγγελματικά έχουν διάφορους τρόπους. Εμείς ερασιτεχνικά πέντε απλά πραγματάκια που τους μαθαίνουμε να είναι κοινωνικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους, μεταξύ με τα άλλα ζώα, να μην βγάζουν επιθετικότητα, να παίζουν με κάποιο μπαλάκι ή κάποιο ξύλο, να θα τους πετάξουμε. Θα σας δείξω ένα, αν θέλετε. Ρόζα, φέρ' το. Φέρ' το. Το βρήκε. Ναι, Ρόζα, εδώ. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, η χαρά τους. Με πόσα σκυλιά περίπου τη μέρα ασχολείσαι? Εσύ έχεις ένα, έτσι? Εγώ έχω πέντε. Ναι, έχω... Αυτή τη σκύλα είναι η μητέρα του σκυλιού του Κωστάκη, της Άριας, είναι λαμπραντόρ. Έχουν πολύ καλό χαρακτήρα, δεν είναι τυχαίο που είναι το νούμερο ένα σκυλί, άλλωστε και στην Αμερική. Οδηγούν τυφλούς. Ο χαρακτήρας που είπες πάει με τη ράτσα? Σίγουρα, ο χαρακτήρας είναι και θέμα ράτσας και θέμα γονιδίου, θέμα εκπαίδευσης, θέμα συμβίωσης μέσα στο σπίτι. Σίγουρα τα θηλυκά σκυλιά έχουν ένα καλύτερο χαρακτήρα στο σπίτι, δένονται περισσότερο με το αφεντικό τους. Εμείς το μόνο που χρησιμοποιούμε είναι το παιχνίδι, οι λιχουδιές, το χάιδεμα και αγάπη. Δεν γνωρίζουν τη λέξη μάλωμα τα σκυλιά. Τα παιδιά είναι καλοί, έτσι, συνοδοί σκύλων, πώς το λέμε, μπαμπάδες? Ναι, με την Άιρα ειδικά τα πάμε πολύ καλά. Κάποια Σαββατοκύριακα που λείπει ο Γιώργος, τη φροντίζω εγώ, την ταΐζω και τη βγάζω μια βόλτα και κάνουμε δύο πραγματάκια. Του Κώστα είναι αντίθεση? Με του Κώστα είναι μικρή ακόμα, είναι περίπου 6 μηνών. Δεν έχουμε κάνει κάτι σοβαρό ακόμα, τώρα θα ξεκινήσουμε να τις μάθουμε και αυτήν τις πέντε πραγματάκια. Γενικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι ήσυχα μέσα στο σπίτι, στη συμβίωση, να μην ενοχλούν, να μην λερώνουν μέσα στο σπίτι, να είναι κοινωνικά και φιλικά ζώα. Και κατεβαίνουν και σε εκθέσεις παρόλα αυτά, γιατί είναι και όμορφα. Μάλιστα. Την Άιρα τη φέραμε από τη Σερβία. Έχει ένα πολύ μεγάλο γενολογικό δέντρο. Βέβαια τα ζώα δεν σημαίνει ότι θα μοιάσουν στους γονείς τους, μπορεί να μοιάσει σε κάποιους προγόνους. Παρ' όλα αυτά η Άιρα είναι από βραβευμένους προγόνους και η ίδια είναι πλέον πρωταθλήτρια Ελλάδος νέων στην κατηγορία της. Έχει συμμετάσχει σε τρεις εκθέσεις και στις τρεις βγήκε πρώτη. Ως πιο όμορφη? Είναι μορφολογικές αυτές οι εκθέσεις. Είναι εκθέσεις μορφολογίας σκύλων. Είναι ότι είναι το καλύτερο πρότυπο της φυλής. Με τη δημοσιότητα νομίζω θα τα πάει καλά. Έχει μεγάλη πορεία ακόμα και στις επόμενες εκθέσεις. Άλλωστε, όπως λένε, τα σκυλιά μοιάζουν και στο αφεντικό τους. Τώρα η Άιρα δεν ξέρω αν θα τον ξεπεράσει τον Γιώργο ή ο Γιώργος στην Άιρα. Θα το δούμε.